Στον Νίκο Γιαπρακά θα πάμε όμως, να μας πει για τις νατοικές φουρτούνες που είχαμε στον ημιμαραθώνιο της Πάτρας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει συμβεί. Το Σάββατο ήταν να καταπλέψει στην Πάτρα μια νατοϊκή αρμάδα με Τούρκο διοικητή, μάλιστα, που βρίσκεται στα νερά του Ιωνίου αυτή τη στιγμή. Όμως, εδώ και μερικούς μήνες έχει προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη μέρα να υπάρχει ένας ημιμαραθώνιος, ο οποίος έχει συμμετοχή αρκετού κόσμου και θα παίρνανε και μάλιστα μέσα από το λιμάνι, εκεί ακριβώς όπου θα δένανε τα νατοϊκά πλοία, τα πολεμικά πλοία. Ζητήθηκε λοιπόν, από ό,τι μάθαμε προφορικά από τον Δήμο της Πάτρας, να αναβληθεί ο αγώνας για λόγους ασφαλείας για την νατοϊκή αρμάδα. Ο Δήμος της Πάτρας φυσικά αρνήθηκε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι μιλάμε για μια δημοτική αρχή η οποία ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το θέμα έφτασε μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος και στο Υπουργείο Άμυνας, λέγοντας ότι δεν πρόκειται με τίποτα να δεχθούν να αναβληθεί ο αγώνας. Τελικά αυτό το οποίο συνέβη ήταν να κάνει ένα βήμα πίσω η νατοϊκή αρμάδα, και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι θα καθυστερήσει τελικά η άφηξή της στην Πάτρα για λίγες ώρες, έτσι ώστε να γίνει ο ημιμαραθώνιος και στη συνέχεια να δέσουν τα πλοία στο λιμάνι της Πάτρας.